παν πρόσωπον έχει το δικαίωμα της ελευθέρας εκφράσεως. Και αυτό το διεθνές σύμφωνο το δεν το αναφέρει η Ευρωβουλή, αλλά το ανέφερα να δείτε ότι εμείς βάζουμε και άλλα διεθνή, θα λέγαμε, κείμενα για να αποδείξουμε ότι ούτε μία παραβίαση της σχετικής ελευθερίας υπάρχει, ούτε ατομικής ελευθερίας. Πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, την οποία επικαλείται το ψήφισμα του Ευρωβουλίου. Άρθρον 9 λέγει: «Παν πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείες». Το δικαίωμα τούτο επάγεται, μας το εξηγεί, την ελευθερία αλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων. Απαγορεύσαμε σε κανένα να αλλάξει θρησκεία και πεποίθηση. Ως και την ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκήσεων με μονωμένος ή συλλογικός δημοσία ή κατηδίαν, για της λατρείας, της παιδείας και της ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. Εμποδίσαμε ποτέ κανένα? Ή αν αναγραφεί το θρήσκημα στην ταυτότητα, εμποδίζεται αυτός να εκδηλώσει? Όταν εκδηλώνει δηλαδή, δεν αναγράφει απλώς, αλλά πομποδός φωνάζει τι είναι. Και σιωπηρός να γράψει αυτό παραβιάζει? Στο αυτό άνθρωπο παράγραφος 2. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν επιτρέπεται να αποτελέσει αντικείμενο εταίρων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων υπό του νόμου αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία. Δηλαδή, η ελευθερία εκφράσεως της θρησκείας περιορίζεται στους νόμους για τα ήθη, τα έθιμα, τα χριστά και την τάξη και ασφάλεια που αναφέραμε, όπως ορίζει ακριβώς ο νόμος. Για την δημοσία ασφάλεια, προάσπιση της δημοσίας τάξεως, υγείας κλπ. Πάμε στο άρθρο 10 της συμβάσεως, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως που επικαλείται το ψήφισμα του Ευρωβουλή. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερία εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περί ελευθερίαν γνώμης, ως και την ελευθερία λήψης φορειών ή ιδεών άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρον φυσικά εδώ εννοεί την ελευθερία να μεταδίδει, να έχει την ελευθερία γνώμης, ως και την ελευθερία λήψης μεταδόσεως πληροφοριών, ιδεών άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως, εννοείται όχι με την έννοια του παρανόμου προσελητισμού. Και ότι αυτό απαγορεύεται παντού. Το απαγορεύεται το Σύνταγμα και όλα τα συντάγματα και της Ευρώπης ακόμα. Να μεταδίδει ιδέες απρόσωπα, με έντυπα, με ομιλίες, σε ανοιχτούς χώρους κλπ. Όπως θα πούμε, διακρίνοντας μάλιστα μεταξύ προσελητισμού και χριστιανικής μαρτυρίας, όπως θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Το παρόν άρθρον δεν κολλεί τα κράτη από του να υποβάλλωσιν τας επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, κινηματογράφου ή τηλεοράσεως, εις κανονισμούς εκδόσεως αδειών λειτουργίας. Η άσκηση των ελευθεριών τούτων συνεπαγωμένη καθήκοντα και ευθύνας δύναται να υπαχθεί εις ορισμένας διατυπώσεις όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις προβλεπομένους υπό του νόμου και αποτελούντας αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια. Μα για μας τα λέγει αυτά, εμάς υποστηρίζει η κυρία της ΕΟΚ και το άρθρο αυτό περί των ατομικών δικαιωμάτων. Λοιπόν, υπάρχουν περιορισμοί κάποιοι οι οποίοι εξυπηρετούν μια σκοπιμότητα που βλέπονται από τον νόμο, όπως υπάρχει ο νόμος 1988, ο οποίος λέει ότι το θρήσκευμα αναγράφεται υποχρεωτικά. Και ο νόμος καλώς έπραξε. Κακώς θα τον προσβάλλουν με νέες τροπολογίες οι κρατούντες. Λοιπόν, σε δημοκρατική κοινωνία, είμαστε δημοκρατική κοινωνία ή δεν είμαστε? Επανειλημμένως μας έχουν επενέσει. Όχι όμως να μας επένουν μόνο όταν μεσολαβούμε να αποδεχτούν οι άλλοι ταπεινωτικούς όρους συνθήκης όπως είναι στη Βοσνία. Όχι μόνο τότε να μας επενούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση που εδώ σε αυτόν τον χώρο υπάρχει, θα λέγαμε, η καλύτερα δημοκρατία. Καλύτερη και από αυτές τις δημοκρατίες των Δυτικών. Μέχρι τώρα λέμε. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, ο Θεός το ξέρει. Αν μείνουμε σωστοί Έλληνες θα κρατήσουμε μια σωστή δημοκρατία, αλλιώς θα εκφυλιστεί. Με μια, θα λέγαμε, καπήλευση δημοκρατικού φρονήματος δήθεν, που δεν σημαίνει ποτέ
μάλιστα. Σημαίνει ότι κρατεί η γνώμη των πολλών. Πλειοψηφία ορίζει και όχι μειοψηφία. Όχι τα λόμπι και οι Εβραίοι και οι χιλιαστές και οι παπικοί. Δεν είναι αυτοί που θα ορίσουν εδώ και το πολιτευμά μας και την ταυτότητά μας. Δεν είναι αυτοί που θα το ορίσουν. Το ορίζει η πλειοψηφία. Το ορίζει ο ελληνικός λαός. Το ορίζει η Βουλή. Και υπάρχει ο νόμος λοιπόν. Που ορίζει το θρήσκευμα υποχρεωτικό. Αλλά να συνεχίσουμε. Μπορεί λοιπόν και επιτρέπεται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ένα δημοκρατική κοινωνία, ένα κράτος, για την εθνική ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα ή δημοσία ασφάλεια, την πρόσφυση της τάξης και πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της υγείας ή της ειδικής, την προστασία της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρυπόθεση της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλιση του κύρους και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας. Το φαντάζεστε λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, το να μην υπάρχει η αναγραφή θρησκεύματος και να μπουν χιλιαστές στο στρατό, στις μυστικές υπηρεσίες, στην διδασκαλία των θρησκευτικών, στα δημοτικά κυρίως σχολεία και στα γυμνάσια και λύκεια. Το να μπουν να διδάξουν νύχτες και να κάνουν παπικούς στους ελληνόπαιδες. Το να μπουν, θα λέγαμε, προπαγανδιστές των ξένων, των Τούρκων, να αναλάβουν θέσεις κλειδιά. Θα πούν ότι είμαστε Έλληνες πολίτες, δεν τον ξέρεις από εκεί. Πού θα τον διακρίνεις, από το θρήσκευμα εκεί θα τον διακρίνεις. Εάν είναι μάρτυρς του Ιακωβά, αν είναι Εβραίος, αν είναι μωμεθανός, θα πεις και στάσου, σε αυτόν θα δώσω να μου κρατήσει τη σημαία που δεν πιστεύει στο Σταυρό. Σε αυτό θα εμπιστευτώ τα μυστικά αρχεία του κράτους. Τα μυστικά, θα λέγαμε, θα τον αφήσω να εισέλθει στα ιερά και όσια της πατρίδας ή της εκκλησίας και ορθοδοξίας. Μα αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, ερωτάμε την κυρία Ευρωβουλή. Είναι ή δεν είναι άκυρον αυτό το ευρωψήφισμα το οποίο μας έστειλαν? Πού θεμελιώνεται λοιπόν όλος αυτός ο λόγος ότι μας στέλνει και μια και δεύτερη φορά ψήφισμα Ευρωβουλή και να μας πιέσει? Σου λέει, θα ακούσει ο ελληνικός λαός ότι η Ευρωβουλή στέλνει ψήφισμα και απαιτεί αυτό, άρα πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, η πολιτεία να υποταγεί, ας πούμε, να σταθεί προσοχή, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, καμία διαμαρτυρία, να έχουμε και ανταλλάγματα οικονομικά. Δεν πάσχουμε για τα IQ της ΕΟΚ, πάσχουμε για την ταυτότητά μας. Και τα IQ, αν μας ανήκουν, δεν τα, θα λέγαμε, απεμπολούμε και ούτε επιτρέπουμε να τα δώσουν στους Σκοπιανούς, να τα δώσουν σε εμάς. Προχωρούμε στο ΔΕΛΤΑ, στο ψήφισμα του Ευρωβουλίου, υπενθυμίζοντας ότι σε κανένα κράτος μέλος εξηρουμένης της Ελλάδος δεν αναφέρεται το θρήσκευμα στο δελτίο ταυτότητας. Ναι, και τι πειράζει αυτό την Ευρωβουλή? Μήπως αν πάμε στο εξωτερικό θα μας ρωτήσουν αν είμαστε Ορθόδοξοι? Τι τους ενδιαφέρει? Μήπως λοιπόν υπάρχει και κανένα άλλο κράτος να μας πούνε η Ευρωβουλή? Υπάρχει άλλο κράτος που να έχει 98% Ορθόδοξους, 98,2% Ορθόδοξους? Ή και να έχει 99% και πλέον Έλληνες? Εδώ είναι το μόνο θαύμα στον κόσμο μέχρι τώρα, ότι είμαστε ομοιογενείς. Τόσο θα λέγαμε ομοιογενείς στην Ορθοδοξία, στην πίστη και στην Ιθαγένεια, στην εθνότητα, ότι είμαστε Έλληνες 99% και πλέον, 99% Έλληνες, και 98,2% είμαστε Ορθόδοξοι. Θα πείτε τώρα, αυτό το αλλίωσαν? Απαντώ με αυτό σε κάποια χασκογελάματα σε ένα άλλο κανάλι ιδιωτικό που έλεγαν αγάπη. Ωραία παιδιά, λένε, εδώ έχουμε 1.000.000 ξένουριά. 1.000.000 αραπάδες, μαύρους, πράσινους, κιτρίνους, 1.000.000 κλέφτες, λοποδίτες, αναρχικούς. Μας έστειλε ο Σαλίμ Περίσα κάτω όλους τους φυλακισμένους, αυτούς τους εγκληματίες, να κλέψουν, να αρπάξουν, να βιάσουν, να σκοτώσουν, να σφάξουν και να γυρίσουν πίσω όταν θελήσουν, αν θελήσουν. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι που θα τους δείξουμε αγάπη, με τους ανεχόμεθα να μείνουν εδώ και να έρθουν και άλλοι και άλλοι. Μην κάνετε παιδιά, λένε, απαγορεύονται στους γιατρούς να μην κάνουν έκτρωση, και υπάρχει ένα δεδομένο ντοκουμέντο φρικιαστικό να κάθονται στο σκαμνί οι γιατροί
που αρνήθηκαν να κάνουν έκτρωση, παρακαλώ. Δηλαδή, σκοτώστε τα Ελληνόπουλα, οι νόμοι του κράτους, του ελληνικού, που μας τους έβαλαν από την ΕΟΚ. Δηλαδή, δεν θα πείτε στην ΕΟΚ αν δεν κάνετε τον νόμο για το χιλιασμό. Δεν θα πείτε στην ΕΟΚ αν δεν δώσετε, θα λέγαμε, άνοιγμα στο Βατικανό. Δεν θα πείτε στην ΕΟΚ αν δεν καταργήσετε τη γλώσσα. Δεν θα πείτε στην ΕΟΚ αν δεν αποποινικοποιήσετε τη μοιχεία. Δεν θα πείτε στην ΕΟΚ αν δεν κάνετε αυτό. Τέλος πάντων, τι κέρατο είναι αυτή η ΕΟΚ. Μπορεί να μας πει, θα μας αλλάξει τα φώτα τελείως, θα μας αφήσει τίποτε όρθιο. Λοιπόν, και απαντώ λοιπόν σε αυτούς που έχουν μια έτοιμη, πρόχειρη αγαπολογία. Αγάπα, λέει, αγαπώ, αλφα και ωμέγα, λέει, περιέχει τα πάντα. Ωραία λοιπόν, να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να μισούμε την πατρίδα. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας, αυτούς που έρχονται να μας διαλύσουν, να μας καταργήσουν την ομοιογένεια, να μας καταργήσουν την ορθοδοξία. Αυτό είναι αγάπη. Ναι, αγάπη στους πάντες. Όχι να παίρνουν όμως αυτοί οι ξένοι λοποδίτες τα μεροκάματα των Ελλήνων.